Χρόνια δεν πάει τίποτα καλά σε αυτή τη χώρα, έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται εγώ να πω ότι δεν πήγε καλά μόνο εκεί, γιατί και στη Ρόδο δεν πήγε καλά, και στην Εύβοια δεν πήγε καλά, και στην Πάρνη δεν πήγε καλά. Γενικώς θα έλεγα δεν πάει τίποτα καλά, παρά το γεγονός ότι επικοινωνιακά η Νέα Δημοκρατία τη στέλνει πάντα η κλιματική κρίση, οι βροντές, οι αστραπή, τα χιόνια, τα νερά. Είναι η τακτική της Νέας Δημοκρατίας να μετατρέπει πάντα το πρόβλημα κάπου αλλού. Ακούστε, επειδή ήμουν ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός, και το τονίζω αυτό, ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που πήγα στην περιοχή, δεν πήγα στο Δημαρχείο, δεν πήγα στην πυροσβεστική σαν Ισαντροπόλη, δεν πήγα στην ασφάλεια, πήγα στον κόσμο. Δηλαδή πήγα στην ΕΣΥΜ. Και έγινε τώρα, ξέρετε. Πήγα στον Άβαντα. Διότι κάθε καλοκαίρι, εγώ στον Άβαντα είχα διακοπές μικρός, από μικρό παιδί. Πήγαινα εκεί, είναι συγγενείς μου, είναι φίλοι μου. Και επειδή έχω πεζοπορήσει στην περιοχή, θα πω δύο πράγματα για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές τι έγινε στον Εύρο. Εάν κάποιος διαβάζει το σχέδιο Βαριοπούλα, και θα συνωμοσιολογήσω, θα πω τα δεδομένα, αγαπητέ κύριε Βουλγάρη. Ξέρουμε ότι το μοναδικό μέρος που δεν μπορούσε να εισέλθει το θωρακισμένο το Τούρκο ήταν η περιοχή εκεί, η Εσίμη, Άβαντας και η πάνω πλευρά από τη Δαδιά, γιατί είχε παρθένο δάσος. Τι έπρεπε να κάνει κάποιος λοιπόν για να μπορεί να έχει εύκολη προσπέραση, να καεί το δάσος. Πρώτο γεγονός. Εγώ τις ενδείξεις λέω και από εκεί πέρα καθάρισα να κάνει τα συμπεράσματα. Συγγνώμη, σας λέτε λοιπόν ότι υπάρχει σας λέω τα δεδομένα. Ρωτήστε στρατιωτικούς, καλέστε στρατιωτικούς εδώ. Σας ρωτάμε επειδή το αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχει δεδομένο σχέδιο τριών στον Εύρο. Με τη φωτιά βολεύτηκαν οι Τούρκοι. Σταματώ εδώ, είναι θέμα εθνικής σημασίας. Άλλο βολεύτηκαν, άλλο κάποιοι. Βολεύτηκαν, μια χαρά βολεύτηκαν. Ξέρω τι λέω εγώ. Ακούστε, την περιοχή την ξέρω καλά. Να κάνουμε συζήτηση. Το μοναδικό σημείο που οι Τούρκοι μπορούσαν να μπουν είναι από πάνω από το τριετές των Κάρακατς που είναι εύκολα προσβάσιμο. Οι ακροδιακινητές λοιπόν βάζουν τις φωτιές. Μιλάτε για έναν υβριδικό πόλεμο που ενορχιστρώνει η Τουρκία. Τι απ' όλα. Όταν έρχομαι εγώ εδώ, δεν θα με διακόπτε να ολοκληρώσω. Είμαι ο τελευταίος, θα το πω ευθέως, το είπα και δημόσια στη Βουλή, εγώ το λέω μόνο εδώ, που θα εμπιστευτεί μια δικαιοσύνη η οποία διορίζεται. Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση. Γιατί δικαιοσύνη. Να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός ότι για πρώτη φορά κατά παράβαση και υπέρβαση της ανακριτικής διαδικασίας οι εισαγγελέες του Αλληλεπίδρου σε εντολή λέει εκεί. Είναι δυνατόν την ώρα που συντελείται ή δημιουργείται μια προανάξια αρνητική σοβαρά και δεν την πω αυτή την κυρία η Μιλίνα που λέγεται από την Εκάλη, δεν ξέρω που μένει, από την Γλυφάδα να δίνει εντολές στον Εύρο, δεν ξέρω, δεν ξέρεις. Όλοι θέλουμε να μάθουμε τι έχεις. Μίλησε για ρατσισμό μέσα. Έστειλε εντολές για ρατσισμό, γιατί άλλο, ακούστε, είχε το δικαίωμα να συλλάβει. Το πήγε σε άλλο αδίκημα, για ρατσιστικά αίτια, με τον νόμο περί ρατσισμού. Δεν θα φοβήσουν τους Έλληνες, οι Έλληνες θα αμυνθούν υπερβολών και στυλών. Θέλουν, δεν θέλουν, κύριε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα των. Διότι αν βιάσει κάποιος ή χτυπήσει κάποιος ένα Αθηνά, εγώ θα παρέμβω και θα το συλλάβω και ο ίδιος μου. Αυτά τα ωραία. Εις τον Αντένα, τους λες. Εντάξει, δεν είναι και τα παιδιά, δεν είναι υποχρεωμένα να ξέρουν. Ούτε δημοσιογράφοι που μένουν στην Αθήνα να ξέρουν τι συμβαίνει. Τους λες, ρε παιδί μου γλυκό, όλοι στο στρατό είχαμε μάθει ότι ένα σημείο προς πελάσεως είχαν οι Τούρκοι. Κάρακατς, από πάνω. Που πάνω! Γιατί λόγω του δάσους που έχει εκεί από την Δαδιά μέχρι τον Άβαντα, που είναι πολύ πυκνό, παρθένο το λένε κάποιοι, δεν μπορούν τα τεθωρακισμένα να περάσουν, να κάνουν διέλευση, δεν γίνεται. Και είχαμε μια άμυνα έτοιμη με ένα παρθένο δάσος, από το οποίο ήταν απροσπέλαστον. Τώρα που εκάει, κάηκε, τώρα έχουμε θέματα. Όσοι γνωρίζετε τη Βαριοπούλα, το σχέδιο Βαριοπούλα που είχαν ετοιμάσει κάποιοι από την Τουρκία, στρατιωτικοί, έλεγαν θα χτυπήσουν τρία σημεία. Τα δύο θα ήταν, λέει, εικονικά για να συμπτυχθεί ο ελληνικός στρατός εκεί και το ένα θα ήταν η Αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδος. Η Αχίλλειος πτέρνα της Ελλάδος, το Κάρακατς, και από εκεί θα εισέλθουν. Δηλαδή θα χτυπούσαν στο δάσος. Αλλά από εκεί δεν μπορούν να περάσουν. Θα ήταν παραπλανητική η τακτική τους, η πανικιστική. Τώρα που κάει και το δάσος, έχουμε 200 και πλέον χιλιόμετρα ανοιχτά. Και έρχεται η ελληνική λύση, με σοβαρότητα. Με εθνική, θα το πω, συνείδηση. Και λέμε, αντιαρματικές νάρκες σε όλο το μήκος του Εύρου. Για να προλάβω, δεν μιλάω κατά προσωπικού. Ξέρουμε τα στρατιωτικά θέματα. Δεν είμαστε ούτε κορόιδα ούτε αλόητοι. Το κατά προσωπικού, κακώς παραλκυστικά, δεν μπορούμε, λέει, λόγω της συμβάσεως Γενέβης. Και αυτό δεν ισχύει, διασταλτικά ισχύει. Αντιαρματικές νάρκες, λέω. Και τέλος έτος. Ασφαλέστατο. Δεν περνάει κουνούπι. Αν επιχειρήσει να περάσει, θα έχει απώλειες. Τώρα με το καμένο δάσος, ίσομα έχει γίνει. Α, περνάς μια χαρά. Στέλνεις και πέντε ντρόν από πάνω, κάνουν βόλτες. Τους έλεγα από το 19, ρε, ετοιμάστε ντρόν. Τώρα
Ξέρετε πώς είναι αυτόν τον περίεργο τύπο. Λέει, θα έχουμε του χρόνου, λέει, 100 drones. Του χρόνου, κάει και Ελλάδα 100 drones του χρόνου, θα έχω. Για να παρακολουθώ τα δάση. Ποια δάση, αλλά εγώ είμαι φαλακρά, θα είναι όλα. Σαν ομογέννητη θα βλέπει. Βάσε εδώ. Πάμε στην ιστορία. Βλέπετε ότι ξέρουμε τι γίνεται. Κορώνα δεν πιανόμαστε. Όπως οι άλλοι, οι τύποι, οι θεούσοι. Που ενώ ο κόσμος μαζικά θέλει να κάνει διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις για τις ταυτότητες, πάνε και κάνουν ξεχωριστή αυτοί οι κομματικοί επίτηδες για να διασπάσουν το κίνημα. Αυτοί είναι οι θεομπαίχτες. Οι κανονικοί θεομπαίχτες. Λοιπόν, πάμε στην ιστορία.